Κάποια στιγμή οι προμηθευτές δεν μας ξαναδώσουν τρόφιμα για τα παιδιά. Τα παιδιά που φιλοξενούμε εμείς στο ΚΕΠΕΠ δεν χρωστάνε τίποτα σε κανένα. Για μια υπογραφή παιδιά με ειδικές ανάγκες και νοητική στέρηση σε κέντρο αποκατάστασης στην Πόμπια κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν νηστικά, καθώς από τη μια εξαντλούνται τα προϊόντα στις αποθήκες, ενώ από την άλλη προμηθευτές ενδέχεται να σταματήσουν να τροφοδοτούν με προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης το κέντρο, το οποίο αδυνατεί από τις 3 Μαΐου να υπογράψει χρηματικά εντάλματα αφού δεν έχει ακόμη οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενώ υπάρχουν τα λεφτά στην υπηρεσία, δεν υπάρχει κάποιος να βάλει υπογραφή. Διότι το Συμβούλιο θεωρείται ότι έπρεπε να είναι πενταμελές, αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο διοικητής και εγώ σαν εκπρόσωπος. Ήδη το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει με τον διοικητή του κέντρου να ζητά την παρέμβαση της ΔΥΠΕ Κρήτης, η οποία αναμένει επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο. Αδυνατούμε να προβούμε στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Αν δεν πληρωθούν οι προμηθευτές, εντάξει, σήμερα θα μας δώσουν, αύριο θα μας δώσουν, την άλλη μέρα θα μας πούνε παιδιά, άμα δεν πάρουμε τα λεφτά μας, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Με την κρίση που περνάμε σε αυτή τη ζωή, δεν θα μας πούνε κάποια στιγμή, δεν σας δίνουμε τρόφιμα. Δώστε μας τα λεφτά, να σας φέρουμε. Εμείς θέμε συνέχεια πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτά που έχουμε στα αποθήκες, είναι και κάποια είδη που τα παίρνουμε φρέσκα, καθημερινά. Μπορεί αύριο το πρωί ο προμηθευτής ο συγκεκριμένος μας πει ότι εγώ δεν σας δίνω. Με τα φάρμακα όλα αυτά. Και τα φάρμακα, τι ανήκουν αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθευτές διαμαρτύρονται για την κατάσταση, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι πότε οι ίδιοι θα κάνουν υπομονή αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με ανθρώπινο μάτι. Το κράτος πραγματικά σε αυτές τις περιόδους δεν πρέπει να σταματάει να λειτουργεί, ότι πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημα γιατί έχουν να κάνουν με ένα ευαίσθητο τομέα, να δώσουν άμεση λύση. Τα παιδιά που φιλοξενούμε εμείς στο ΚΕΠΕΠ δεν χρωστάνε τίποτα σε κανένα. Για ακόμη μία φορά το κοινωνικό κράτος αδυνατεί να δώσει λύση σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο λύνεται με μία μόνο υπογραφή. Η τραγική κατάσταση είναι από την ΙΠΕ και πάνω, από το Υπουργείο και προς την ΙΠΕ. Έτσι την εστιάζω εγώ. Προμήθειες είναι στον αέρα, όπως και τα χρήματα που διεκδικούν οι 39 εργαζόμενοι για νυχτερινά και αργίες 4 μηνών.